Αυτός είναι ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ, ο ύποπτος για τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε 2 μήνες. Ο υποψήφιος Αμερικανός πρόεδρος έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο West Palm Beach της Φλόριντα την Κυριακή, όταν ο 58χρονος Ρουθ το σημάδισε με το όπλο του. The Secret Service agent that was on the course did a fantastic job. What they do is they have an agent that jumps one hole ahead of time to where the president was at. And he was able to spot this rifle barrel sticking out of the fence and immediately engage that individual, at which time the individual took off. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κινδύνευσε, κάτι που έσφασε το επιτελείο του να ξεκαθαρίσει από την αρχή. Ωστόσο, ο ένοπλος βρέθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση. Probably between 300 and 500 yards, but with a rifle and a scope like that, that's not a long distance. In the bushes where this guy was, is an AK-47 style rifle with a scope, 2 backpacks which were hung on the fence that had ceramic tile in them, and a GoPro which he was going to take pictures of. Παρά την αρχική του διαφυγή, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από τους αυτόπτες μάρτυρες. Fortunately, we were able to locate a witness that came to us and said, "Hey, I saw the guy running out of the bushes. He jumped into a black Nissan, and I took a picture of the vehicle and the tag," which was great. We followed it for a bit. We were able to contain it using some of our bigger vehicles that we use for specialized stops. We got the vehicle stopped. Since then, the FBI and the Secret Service have responded to the scene. Ο ύποπτος βρίσκεται στα χέρια των αρχών και το FBI έχει ξεκινήσει έρευνα για απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην Προέδρου. Πριν οι φήμες ξεφύγουν από τον έλεγχο, θέλω να ακούσετε πρώτα αυτό. Είμαι σώος και αυλαβής. Τίποτα δεν θα με σταματήσει. Δεν θα παραδοθώ ποτέ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος και υποψήφια πρόεδρος Κάμαλα Χάρις καταδίκασαν το περιστατικό. Είμαι ανακουφισμένος που ο πρώην πρόεδρος είναι σώος και αυλαβής. Όπως έχω πει πολλές φορές, δεν υπάρχει χώρος για πολιτική βία ή για οποιαδήποτε βία ποτέ στη χώρα μας. Πλέον οι αρχές αλλά και τα αμερικανικά μέσα σκαλίζουν το προφίλ του 58χρονου Ράιαν Γουέσλι Ρουθ. Πρόκειται για έναν οικοδόμο, ένθερμο υποστηρικτή της Ουκρανίας που ήθελε να πολεμήσει κατά της Ρωσίας. I have no military experience, so they're like, you're not an ideal candidate. Την ίδια ώρα, σάλλο προκαλεί ένα tweet του Elon Musk, στο οποίο λέει ότι κανείς δεν μπορεί να δολοφονήσει τον Biden ή την Κάμελα, με τον ίδιο να το διαγράφει λίγη ώρα μετά, τονίζοντας ότι ήθελε να κάνει χιούμορ. Ανατριχιαστικό είναι πλέον και το εξώφυλλο του περιοδικού Time πριν από λίγες ημέρες, που έδειχνε τον Donald Trump σε αναξίδιο γκολφ, γράφοντας ότι βρίσκεται σε κίνδυνο.